Κύριε αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει και μας δίνει την ευλογία, την υγεία να μαζευόμαστε κάθε φορά που μαζευόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδέρφια, γιατί εμείς είμαστε του Κυρίου και έχει βάλει αυτό το ωραίο πλαφόν, λέει ο Κύριος, δεν έχει βάλει πολλούς, δύο ή τρεις. Όπου είναι, λέει, συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Για να τους κάνω αυτό το οποίο μου ζητάνε. Δόξα τω Θεώ. Και εμείς σήμερα το βράδυ, αδελφοί, δεν ζητάμε τίποτα παρά μόνο ευλογία πνευματική από τον Κύριο. Ζητάς τίποτα άλλο? Εγώ δεν ζητάω. Δόξα τω Θεώ. Άμα μας ευλογήσει ο Κύριος πνευματικά, εμάς, τις οικογένειές μας, τις συγγένειές μας, όλα τα άλλα είναι λυμένα, αδελφιά. Δόξα τω Θεώ. Θα αναλάβει ο Κύριος και τις ανάγκες μας και τα υλικά μας και την υγεία μας. Όλα τα έχει ο Κύριος στα χέρια του. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Και έτσι λοιπόν να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας στη σελίδα 952. Να διαβάσουμε μια γνωστή παραπομπή και περικοπή που ο Κύριος μας μιλάει για τον εαυτό του. Κεφάλαιο 15 γιώτα έψιλον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο γιώτα έψιλον σελίδα 952. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπύρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε, και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησον ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου, και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα προς εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Εδώ μιλάει ο Κύριος μας, φέρει μια ωραία εικόνα ότι εγώ είμαι το αμπέλι το αληθινό. Είναι το αμπέλι το αληθινό ο Χριστός μας, αδέρφια. Αυτή την εικόνα μας δίνει για να καταλάβουμε πώς πρέπει να είμαστε στο Χριστό, εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού. Εδώ μιλάει στους μαθητάς, οι οποίοι έχουν αποφασίσει και ακολουθούν τον Κύριο. Εγώ είμαι το αμπέλι το αληθινό και ευχαριστούμε το Θεό γιατί είμαστε μέσα σε αυτό το αμπέλι, αδέρφια. Σε αυτό το ωραίο κορμό που είμαστε κι εμείς τα κλαδιά, τα κλίματα. Δόξα στο Θεό. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, αναφέρεται το αμπέλι, το αναφέρει ο Κύριος για το λαό Ισραήλ. Το αμπέλι αυτό το οποίο βέβαια ο Κύριος τον προφήτη Ισαΐα είναι δυσαρεστημένος με το λαό του, καθώς ο λαός του δεν υπακούει στη φωνή του Κυρίου. Εμείς όμως, αδελφοί, πρέπει να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου. Πρέπει να μην έχουμε
τον Κύριο να είναι δυσαρεστημένος μαζί μας, αλλά να ευχαριστιέται ο Κύριος στη θυσία μας. Δόξα τω Θεώ, και εξαρτάται από εμάς, αδέρφια. Να ευχαριστιέται ο Κύριος, να επιδοκιμάζει, να έρχεται η παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας, αδελφοί, με δύναμη, και η παρουσία του Κυρίου έρχεται όταν εμείς είμαστε άγιοι και καθαροί, αδέρφια. Ω μη γέννητο να έρθει η παρουσία του Θεού σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άγιοι. Τότε χαθήκαμε, αδελφοί. Άγιος ήταν ο Ισαΐας, αλλά όμως κατάλαβε όταν βρέθηκε στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, βρέθηκε εκεί και καθώς άκουσε τα σεραφείμ να φωνάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης του, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην». Επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον Κύριον και επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, που ο Ισαΐας ήταν παιδί του Θεού, προφήτης του Κυρίου, αλλά όμως, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και στέλνει ένα σεραφείμ, παίρνει το άνθρακα από το θυσιαστήριο και του αγγίζει το στόμα, γιατί τώρα λέει «Η αμαρτία σου εξαλείφθηκε». Δόξα στον Κύριο. Και εμείς χρειάζεται, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται και να μας καθαρίζει πάντα και να αγιαζόμαστε. Δόξα το Θεό, σε όποια κατάσταση και να είμαστε, αδελφιά. Όσο καλά πνευματικά και να είμαστε. Πάντα χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πάντα χρειαζόμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πάντα χρειαζόμαστε αυτή τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος. Μα δεν είμαστε Άγιοι, είμαστε Άγιοι. Όσοι είμαστε του Κυρίου, δόξα στον Θεό, και σωθήκαμε και περπατάμε στον δρόμο του Κυρίου, είμαστε Άγιοι. Αλλά λέει να γίνουμε πιο Άγιοι. Και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Δόξα τω Θεώ. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είμαστε άνθρωποι και εις πολλά πτωμένα πάντες. Και ο Κύριος θυμάται και ενθυμείται την πλάση ημών, αδελφοί, ότι είμαστε χώμα. Μας γνωρίζει, ξέρει. Και ξέρει και βλέπει, αδελφοί, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Εγώ είμαι το αμπέλι το αληθινό. Η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, είναι το αμπέλι το αληθινό. Και όταν λέμε Εκκλησία του Χριστού, εννοούμε η αληθινή Εκκλησία. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της αληθινής αυτής Εκκλησίας του Χριστού. Όχι εκκλησίες που ονομάζονται χριστιανικές, αλλά εκκλησίες που είναι του Χριστού. Και ποιες είναι του Χριστού? Αυτές που η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αυτές που ο Κύριος βασιλεύει, είναι ο διοικητής μας, το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται και λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αυτή την οποία θα παραλάβει ο Κύριος. Και εμείς είμαστε, αδελφοί. Υπάρχουν και άλλα αμπέλια, ναι, υπάρχουν και άλλα αμπέλια, τα οποία όμως δεν είναι αληθινά. Και δεν πρέπει να ξεγελαστούμε, το λέει στους μαθητάς εδώ και σε εμάς το λέει, αδέρφια. Μη γυαλίσει τίποτα άλλο, και κάπου είναι κάπου καλύτερα. Δεν υπάρχει πουθενά καλύτερα από την Εκκλησία του Χριστού, αδέρφια. Από το σώμα του Χριστού, και να είμαστε ένα κομμάτι, ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Είμαστε όλοι που είμαστε πιστοί σώμα Χριστού. Και ο καθένας από εμάς είμαστε ένα μέλος του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Και έρχεται ο Κύριος να πει και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Αυτός περιποιείται το αμπέλι. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπό καθαρίζει αυτό, διαναφέρει πλειότερον καρπό. Είναι εδώ, αδέρφια, κάτι το οποίο μας λέει ο Κύριος, ότι εμείς που είμαστε κλίματα, γιατί εμείς είμαστε τα κλίματα, ο Κύριος μας είναι το αμπέλι, και κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό, λέει, το εκόπτει, το κόβει δηλαδή. Και κάθε κλίμα το οποίο φέρνει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Εδώ είναι, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού και πρέπει να τον προσέξουμε. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό το κόβει. Ο Κύριος, αδελφοί, μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία για να φέρουμε καρπό. Και πρέπει να φέρουμε καρπό. Ποιος είναι ο καρπός? Να φέρω ψυχές στον Κύριο είναι καρπός. Αλλά ο πρώτος καρπός, αδέρφια, είναι η καρδιά μας. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος να είναι μέσα στην καρδιά μας. Να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να φέρουμε καρπό μέσα στην Εκκλησία. Με τον αγιασμό μας. Με τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος. Με τον καρπό που είναι... Πώς μπορούμε να τον έχουμε... Θυμάστε τα 9 κομμάτια του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα έχουμε αυτά. Έχουμε σήμερα αγάπη, γεμάτη από αγάπη, γεμάτη από χαρά, από ειρήνη.
μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Είμαστε γεμάτοι πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Δόξα στον Θεό. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να το έχουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση ο πιστός να χάσει τη σωτηρία του όταν δεν μένει στο αμπέλι. Όταν δεν μένει ενωμένο. Και πότε, πώς φαίνεται ότι είμαι στο αμπέλι? Φέρνω καρπό. Και βλέπει, λέει ο Γιώργος, κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό σημαίνει ότι ξεράθηκε. Κάπου έχασε την επαφή του με τον Κύριο. Την κοινωνία, την προσωπική με τον Κύριο. Και πρέπει να έχουμε προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο κάθε μέρα, αδέρφια. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Με αυτόν ο οποίος μας έσωσε και αυτός ο οποίος ανέλαβε να μας πάει μέχρι τον ουρανό, αδέρφια. Γι' αυτό να προσέξουμε το εκόπτη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν. Οι μωρές παρθένες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν στην εκκλησία. Να φύγω, να γυρίσω πίσω, όπως ο λαός Ισραήλ ήθελε να γυρίσει πίσω. Ο Κύριος βλέπει, αδελφία, τι καρπό έχουμε. Μια φορά μια αδερφούλα μου λέει, αδελφέ, στεναχωριέμαι, δεν έχω καρπό. Της λέω, γιατί, αδελφή? Δεν έφερα κάποια ψυχή στην εκκλησία. Της λέω, αδελφή, δεν είναι αυτός ο καρπός μόνο. Θα φέρεις, και έφερε και μετά μια ψυχή. Δόξα τω Θεώ. Αλλά ο καρπός είναι εσύ, πώς ζεις μαζί με τον Κύριο. Πώς εργάζεται ο Θεός μέσα σου. Πώς σε βλέπουν οι άλλοι αδελφοί. Πώς σε βλέπει και πώς με βλέπει ο κόσμος έξω. Βλέπει ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Φέρνουμε καρπό. Να πει, εσύ κάτι έχεις. Σας το έχουν πει, πιστεύω το έχετε, έχετε εμπειρία, αδελφοί, από αυτό το πράγμα. Να μην μιλήσεις καθόλου και να πούνε, εσύ κάτι έχεις, κάτι είσαι. Είσαι κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει μαζί σου? Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί, και ευχαριστούμε τω Θεώ. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτή την περίπτωση, και αφού δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε. Θέλεις να φύγεις από τον Χριστό? Δεν θέλουμε. Θέλεις να μείνεις στον Χριστό? Αμήν. Αφού θέλουμε, θα μας κρατήσει ο Κύριος, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ. Αυτός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί μέσα μας, λέει, και το θέλειν και το ενεργείν. Θέλεις να περάσεις απέναντι στη Βασιλεία των Ουρανών? Αν το θες με την καρδιά σου, θα γίνει. Θα κάνει τα πάντα ο Κύριος για να μας πάει απέναντι. Και εγώ το θέλω και θα μας πάει, αδέρφια. Γιατί το θέλουμε. Θέλω το Χριστό. Αφού θέλω το Χριστό, ο Κύριος είπε, παιδί μου, εγώ είμαι μαζί σου. Θα σε βοηθήσω τώρα. Θα σε ενισχύσω. Δόξα τω Θεώ. Εμείς, λοιπόν, αδέρφια, είμαστε από αυτούς οι οποίοι θέλουν τον Κύριο και αυτοί οι οποίοι φέρουν καρπό. Και τι κάνει? Αυτό το κλίμα το οποίο, λέει, φέρνει καρπό, το καθαρίζει για να φέρει πλειότερο καρπό. Δεν φτάνει έτσι πως είμαι, δεν φτάνει. Πιο πολύ καρπό. Γιατί, Κύριε, να μπω έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών, λένε μερικοί, έτσι ως διαπυρός, να μπω, να μην έτσι είμαι πολύ ζεστός χριστιανός. Αυτά είναι παγίδα από τον εχθρό, αδέρφια. Είναι παγίδα από τον εχθρό. Πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πλούσια. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Για να πάρουμε και μισθό επάνω στον ουρανό. Όχι μόνο να μπούμε μέσα, αλλά να πάρουμε και μισθό. Και αυτός ο μισθός είναι αιώνιος, αδέρφια. Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μισθός στον ουρανό, αιώνιος μισθός, εγώ πρώτα θα ήμουν διαφορετικός, αδελφοί. Θα ήμασταν διαφορετικοί. Το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει την καρδιά μας, αδελφοί. Να κάνεις κάτι τώρα για τον Κύριο μέσα στα 70-80 χρόνια που ζούμε και να σου πει ο Κύριος, θα σου δώσω, παιδί μου, αιώνιο μισθό, και αυτό το νερό που έφερες εδώ και αυτό το νερό εσύ που το έφερες εδώ, δεν θα χάσεις το μισθό σου. Καταλαβαίνουμε? Τι καλός είναι ο Κύριος. Ήρθες να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Μα εγώ δεν κάνω τίποτα, ήρθα να ακούσω μόνο. Θα έχεις το μισθό σου. Σε βλέπει ο αδερφός. Μα ήρθα άρρωστος, ήρθα ηλικιωμένος. Πιο πολύ μισθό θα έχεις. Γιατί σε βλέπει ο αδερφός, η αδερφή, και λέει, ήρθε η αδερφή η οποία είναι ηλικιωμένη, ο αδερφός που είναι ηλικιωμένος, άρρωστος, και εγώ καμιά φορά σκέφτομαι να πάω στην εκκλησία, να μην πάω, λέει ο νέος. Και γίνεσαι ένα ωραίο παράδειγμα. Και φέρεις καρπό χωρίς να το καταλάβεις. Ο καρπός γίνεται, αδερφή, χωρίς να το καταλάβουμε. Ο καρπός γίνεται στο δέντρο, το δέντρο φέρει καρπό, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όμως το δέντρο φέρει τον καρπό. Είναι από μόνο του, αδελφοί. Έρχεται σιγά σιγά και γίνεται ο καρπός. Δεν λέει, θα κάνω τώρα καρπό, θα έρθει η εποχή που θα κάνει καρπό. Για μας η εποχή μας είναι, αδελφοί, η Εκκλησία του Χριστού και ο χρόνος που έχουμε εδώ μαζί με τον Χριστό.
και ζούμε μαζί με τον Χριστό. Το καθαρίζει για να φέρει πλειότερο καρπό. Και ξέρετε, το καθάρισμα πονάει, αδέρφια. Έτσι λέει, κάθε παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Αλλά ύστερον αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αν περνάμε παιδεία, και περνάμε όλη παιδεία που είμαστε παιδιά του Θεού, αδέρφια, και να προσέξουμε να μην αρνηθούμε αυτή την παιδεία και να μην αθυμούμε στην παιδεία αυτή, μας καθαρίζει ο Κύριος, αδέρφια. Γιατί, για να φέρω πιο πολύ καρπό. Δεν φτάνει αυτός ο καρπός? Δεν φτάνει, αδέρφια. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι φτάνει ως εδώ. Εντάξει, αδερφέ, εγώ πάω στην εκκλησία μια φορά την Κυριακή, κάνω κάτι το οποίο πρέπει να κάνω και ως εδώ φτάνει. Τώρα τα άλλα για την υπόλοιπη ζωή. Όχι, αδέρφια. Ο Κύριος θέλει να φέρουμε περισσότερο καρπό. Γιατί ξέρει ο Κύριος την ψυχή μας και ξέρει τις ανάγκες της ψυχής μας, αδέρφια. Και ξέρει και τους κινδύνους. Γιατί η ψυχή μας είναι εν κινδύνο. Εδώ μας δίνει το μυστικό ο Κύριος, αν θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πλούσια, ενωμένοι με το αμπέλι. Πλήρης επαφή με τον Ιησού Χριστό. Κοινωνία με τον Χριστό. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, αυτόματα θα έρθει ο καρπός. Δεν θα προσπαθήσω να έχω χαρά, θα μου δίνει ο Κύριος χαρά. Δεν θα κάνω ένα χαμόγελο όσο εδώ όταν με βλέπετε και μετά πίσω στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, αλλιώς. Δεν είναι καρπός αυτός. Έρχεται, βγαίνει μόνο του. Και πότε βγαίνει? Όταν είμαι ενωμένος με τον Χριστό. Όταν είμαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σου δίνει και τον καρπό. Και βγαίνεις μετά χαρούμενος. Και λένε, πολλές φορές μας βλέπουνε, θα έχει τύχει και σε εσάς. Τι έχετε εκεί, λέει, και βγαίνετε κάτω με, χαιρετιέστε με μια τόσο αγάπη και τόσο πολύ χαρά. Τι γίνεται εκεί επάνω? Σας έχει τύχει? Εμένα μου έχει τύχει. Δόξα, τι γίνεται? Συναντούμε τον Χριστό. Εμείς μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε μεταξύ μας, αδελφοί, γιατί τα πρόσωπα των αδελφών λάμπουν όλα, αλλά ο κόσμος το καταλαβαίνει. Βλέπει το πρόσωπό σου ότι έχει κάτι χαρακτηριστικό, κάτι άλλο. Έχει κάτι που δεν έχουν αυτοί. Και αυτό είναι ο Χριστός, αδέρφια. Και μας καθαρίζει για να φέρουμε περισσότερο καρπό. Και πρέπει να τον αφήσουμε να μας καθαρίζει. Να μην αθυμούμε. Γιατί πρέπει να γίνουμε μέτοχοι της παιδείας του Κυρίου, αδελφοί. Να μην να πούμε, α, δεν θέλω, Κύριε. Ή θέλω να μπω έτσι ίσα ίσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό, αδελφοί, είναι παγίδα. Θέλουμε να μπούμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί το ίσα ίσα έχει και τον κίνδυνο να χάσουμε τη Βασιλεία. Και χάνεται η σωτηρία, όπως είπα, αδελφοί, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, έχει πάρα πολλά εάν, αδελφοί, αν το παρατηρήσατε. Εάν, το λέει ο Κύριος. Από εμάς εξαρτάται. Και είναι σαν τον φοιτητή ο οποίος θέλει να περάσω, λέει, με ένα πενταράκι. Το πενταράκι δεν είναι καλό όμως. Γιατί το πενταράκι μπορεί άνετα να γίνει τέσσερα και να χάσει το μάθημα. Να χάσει και τον χρόνο. Να καθυστερήσει. Αλλά άμα θέλει να περάσει με άριστα και περάσει με οχτώ, είναι ασφαλώς περασμένος. Δεν κινδυνεύει. Θέλουμε να μπούμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών, αδέρφια. Και ζητάμε και στην προσευχή, ο αδερφός ζήτησε αναζωπήρωση. Και ο Κύριος θα κάνει αναζωπήρωση, αδέρφια. Αλλά θα πρέπει να είμαι και εγώ μέσα στην αναζωπήρωση. Και πώς θα είμαι στην αναζωπήρωση? Όταν θα γίνει αναζωπήρωση, να είμαι σε θέση που θα γίνει και σε μένα. Σε θέση που περιμένω την αναζωπήρωση. Δεν την περιμένω την αναζωπήρωση έξω και χωρίς να έχω κοινωνία με τον Χριστό και όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και επειδή θα έρθει η αναζωπήρωση, θα πάρει και εμένα. Όχι, η αναζωπήρωση θα αναζωπηρώσει ο Κύριος αυτούς οι οποίοι είναι σε θέση αναζωπήρωσης. Και εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση αναζωπήρωσης, αδέρφια. Να περιμένουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα έρθει και θα μας ευλογήσει. Τώρα, λέει ο Κύριος στους μαθητάς, είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Τι ωραίο, τι ωραία ευλογία. Εσείς, λέει, είστε καθαροί. Δεν τους βάζει τους μαθητάς, αδερφοί, σε αυτούς οι οποίοι δεν φέρουνε καρπό, αλλά σε αυτούς που φέρουνε καρπό. Γιατί αυτοί οι οποίοι φέρουν καρπό, λέει, το καθαρίζει το κλίμα αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Και εσείς είστε καθαροί. Σημαίνει ότι οι μαθητές και εμείς, αδέρφια, είμαστε καθαροί, είμαστε κλίματα που φέρνουμε καρπό και πρέπει να είμαστε έτσι,
Και γι' αυτό λέει ο Κύριος εδώ, εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Είστε καθαροί για το λόγο που σας μίλησα. Γιατί δεχθήκατε το λόγο μου. Λόγο του ότι δεχθήκατε το λόγο μου. Και όταν δεχόμαστε το λόγο του Θεού, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας καθαρίζει. Είναι το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, και καθαρίζει την καρδιά μας. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, βλέπει την καρδιά, ότι ακούω το λόγο, προσέχω το λόγο, τρέμω το λόγο του Θεού. Και λέει ο Κύριος, τώρα σε καθαρίζω, είσαι καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, λέει, για το λόγο. Στην προσευχή του ο Κύριος, στην αρχιερατική προσευχή, λέει, Πατέρα, λέει, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος μας αγιάζει, αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου. Καθώς έρχεται μέσα στην καρδιά μας. Και εξαρτάται, αδελφέ και αδελφοί και χάρη, πώς τον δέχομαι το λόγο αυτό. Πώς τον δέχεσαι το λόγο. Όχι τώρα μόνο που ακούμε το λόγο και όταν πάμε στο σπίτι μας και διαβάζουμε, κάθε φορά που ακούμε το λόγο του Κυρίου μας από κάθε τρόπο, δόξα τω Θεώ, εδώ υπάρχει βέβαια μια ιδιαίτερη ευλογία. Ιδιαίτερη ευλογία, να το ξέρουμε. Αλλά κάθε φορά που ακούμε το λόγο του Θεού, αδελφοί, καθαριζόμαστε. Έρχεται ο Κύριος και μας καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά μας. Μας πλένει με το αίμα του. Το αίμα του μας καθαρίζει, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος λέει, το εδάφιο το οποίο λέμε, το λέμε μερικές φορές μισό, αλλά πρέπει να το λέμε ολόκληρο. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αμήν, αμήν. Αλλά το εδάφιο είναι, εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Καθώς αυτός είναι εν το φωτί. Έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Αμήν, αδέρφια. Περπατάμε στο λόγο του Θεού που είναι φως. Κοινωνία με τον Χριστό. Και συνέχεια σε καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Ακόμα και στιγμές που δεν το λες καθάρισε. Στην προσευχή μας συνέχεια λέμε, Κύριε, καθάρισε με. Αλλά ο Κύριος έρχεται και μας καθαρίζει σε όλη το 24ωρο, αδέρφια. Καθώς βλέπει μέσα την καρδιά μας το πόσο περπατάμε με το λόγο του Κυρίου. Κοιμάσαι και σε καθαρίζει και σε πλένει ο Κύριος με το αίμα του. Γιατί αγαπάς τον Κύριο, θες να κάνεις το λόγο του Θεού. Περπατάς στο φως. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι και αυτή η ευλογία ιδιαίτερα. Υπάρχει ιδιαίτερη ευλογία, αδελφοί, στην Εκκλησία. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Μην αφήνετε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Αλλά προτρέπετε αλλήλους, καθώς βλέπετε την ημέρα πλησιάζουσα. Υπάρχει ιδιαίτερη ευλογία, αδελφοί, σε αυτό το οποίο γίνεται, στις συναθρήσεις, και η πιο ιδιαίτερη ευλογία είναι την Κυριακή. Δόξα τω Θεώ, που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αδέρφια, δόξα τω Θεώ, πώς φεύγουμε την Κυριακή, γεμάτη, και κάθε φορά γεμάτη, με το λόγο και την παρουσία του Κυρίου μας. Ό,τι λέει ο Κύριος είναι καλό, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, που είμαστε καθαροί και πρέπει να είμαστε καθαροί. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν είμαι, Κύριε, να πας στον Κύριο να σε καθαρίσει. Να πας στον Κύριο να ενωθείς και θα σε καθαρίσει ο Κύριος. Όταν ενωθείς με τον Κύριο, με το λόγο του, όπως θα δούμε και παρακάτω. Ο Κύριος συνεχίζει και λέει, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Να μείνετε μέσα μου και εγώ μέσα σας. Τι ωραία σειρά βάζει ο Κύριος, αδέρφια. Να μείνετε εσείς μέσα μου και εγώ θα μείνω μέσα σας. Ο Χριστός, αδελφοί, όταν μένουμε εν Χριστώ, πάντα μένει μέσα μας. Είναι λόγος Θεού. Αλλά λέει πρώτα, εσείς μείνατε. Εμείς να μείνουμε εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Μέσα στο λόγο Του. Μέσα στο θέλημά Του. Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Και καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό αφ' αυτού, εάν, έχει το εάν εδώ, δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτω κι εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό, αδέρφια, αν δεν μείνουμε εν Χριστώ. Εάν μείνεις, θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής, εάν μείνεις μέχρι τέλος πιστός. Εάν, υπάρχει αυτό το εάν, αδελφοί, το οποίο είναι το δικό μας μέρος. Ο Κύριος είναι πιστός. Ο Κύριος μένει πιστός, αδελφοί. Ο Κύριος είναι αγαθός. Εάν λέει εμείς απιστώμεν, αυτός μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Εάν εμείς απιστώμεν, αυτός μένει πιστός, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Δόξα τω Θεώ.
Ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Εάν εμείς όμως, εάν μένεις ενωμένος με τον Χριστό, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας, θα φέρεις καρπό. Αλλιώς δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό, αδελφοί. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα, λέει ο Κύριος. Ο καρπός μας έρχεται επειδή μένουμε εν Χριστώ. Και πώς θα μείνω εν Χριστώ? Τι σημαίνει ενωμένος με τον Κύριο? Ό,τι λέει ο λόγος του, να το κάνουμε, να το δεχόμαστε, αδελφοί, όχι υποκριτικά, μέσα από την καρδιά μας. Να το αισθανόμαστε αυτό. Να διαβάζεις το λόγο του Θεού και να τον αισθάνεσαι. Να σου μιλάει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Να προσεύχεσαι και να το αισθάνεσαι. Να γεμίζεις με Πνεύμα Άγιο και να το αισθάνεσαι. Να μιλάς με γλώσσες και να αισθάνεσαι ότι εκείνη την ώρα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται για σένα. Με στεναγμούς αλάλητους. Ενωμένοι με τον Κύριο. Και τι ωραία ευλογία, αδελφοί. Και πού υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία? Έρχεται ο εχθρός και λέει: κάνε και το ένα, κάνε και το άλλο. Έχεις και τόσες πολλές δουλειές. Και άμα είσαι και πολύ κουρασμένος, κάτσε τώρα, άνοιξε εκεί το ίντερνετ να δεις κάτι. Θα άνοιξουμε εδώ το λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Εδώ θα δούμε. Και εδώ θα πάρουμε την ευλογία του Κυρίου μας. Ο Κύριος συνεχίζει, αδελφοί, και λέει: εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Το καταλάβαμε αυτό. Μας το εξήγησε ο λόγος του Κυρίου. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό. Πάλι το λέει. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό. Είναι μια αμφίδρομη σχέση, αδελφοί, η οποία εξαρτάται από εμάς. Μένεις εν Χριστώ, είναι και ο Χριστός μαζί σου. Γι' αυτό και λέμε: είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, αδέρφια. Αμήν. Γιατί? Γιατί ήρθαμε και μαζευτήκαμε στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό είναι ανάμεσά μας ο Κύριος. Δόξα τω Θεώ. Το λέει ο Κύριος. Πού το ξέρετε? Το λέει ο Κύριος. Και το αισθανόμαστε, αδέρφια. Και εγώ είμαι λοιπόν η άμπελος στα κλίματα, ο μένον εμεί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Κύριο? Μην προσπαθούμε, αδέρφια. Να πάμε στον Κύριο και να λέμε: Κύριε, βοήθησέ με. Θέλω, Κύριε, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο να με βαφτίσεις. Εσύ, Κύριε, θα το κάνεις. Θέλω, Κύριε, να μου δώσεις δύναμη πνευματική. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Θέλω να μου δώσεις δύναμη να αντιστέκομαι στον πειρασμό. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Θέλω, Κύριε μου, να έχω αγάπη. Ο Κύριος θα μας δώσει αγάπη, αδελφοί. Γιατί αυτός είναι αγάπη. Δόξα τω Θεώ. Και ό,τι άλλο θέλουμε, αδελφοί, λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι εις πυρ και καίονται. Να προσέξουμε, αν της δεν μείνει εν εμή. Δεν μείνει ενωμένος με το αμπέλι. Και εδώ μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσαν τον Κύριο. Για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Μπήκαν στο αμπέλι, ενωθήκαν με το αμπέλι, αλλά δεν φέρουν καρπό. Ξεχάσαν να έχουν κοινωνία με τον Κύριο. Χριστιανοί τυπικοί. Χριστιανοί της Κυριακής μόνο και τυπικά. Χριστιανοί στο όνομα, αλλά χωρίς το Χριστό. Αυτό, αδελφοί, είναι το κλίμα το οποίο δεν μένει στο Χριστό. Δεν μένει ενωμένο με το αμπέλι. Και αυτό το κλίμα ρίπτεται έξω. Το ξέρει, το αναγνωρίζει ο Κύριος. Ξεραίνεται, αδελφοί. Πάβει πλέον η κυκλοφορία, να λέγαμε, αυτών των θρεπτικών συστατικών, να πάρουμε το φυσικό αμπέλι προς τα κλίματα για να φέρουν τα σταφύλια. Και άμα σταματήσει η επικοινωνία με τον Κύριο, αδελφοί, ξεραίνεται. Και μετά τι κάνει ο αμπελουργός? Το κόβει. Γιατί να παίρνει θρεπτικά συστατικά και γιατί να μπορεί να μολύνει και τα άλλα? Κόψιμο. Και ως το κλίμα και ξεραίνεται και συνάγουσε αυτά και ρίπτουσε εις πυρ και καίονται. Και ξέρουμε, αδελφοί, το ξύλο του αμπελιού, το λέει ο Ιεζεκίλ, καθώς έχει παράπονο ο Κύριος με το λαό του, ενώ το έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο καλό αμπέλι, το φύτεψε ωραία, λέει, στον Ισαΐα, έβαλε γύρω-γύρω τείχος, έβαλε τα καλύτερα κλίματα μέσα, ο αμπελώνας είναι, αυτός είναι ο αμπελώνας στο χωράφι, και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε αγριοστάφυλλα. Και έγινε εκεί κάτι το οποίο έκανε ο Κύριος και το έκανε με το λαό Ισραήλ, αδελφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, υπάρχει μια ωραία άλλη υπόσχεση στο 27 κεφάλαιο του Ισαΐα, που μιλάει εκεί για το αμπέλι, όχι αυτό του λαού Ισραήλ, αλλά της Εκκλησίας. Είναι το αμπέλι το οποίο θα προφητικά αναφέρεται στην Εκκλησία του Χριστού που είμαστε εμείς, αδέρφια. Εν εκείνη τη ημέρα ψάλετε προς αυτήν άμπελος αγαπητή.
Εμείς είμαστε αδέρφια. Εγώ, ο Κύριος, θέλω φυλάτη αυτήν, κατά πάσα στιγμή θέλω ποτίζει αυτήν, για να μην βλάψει αυτήν μηδής, νύχτα και ημέρα. Θέλω φυλάτη αυτήν. Είναι εδώ η αναγέννηση της Αμπέλου. Είναι προφητικά η εκκλησία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που είμαστε εμείς τώρα. Δόξα τω Θεώ. Ένα μπέλι το οποίο το περιποιείται ο Κύριος, αδελφοί. Οργή δεν είναι ενεμή. Τι ήθελε αντιτάξει εναντίον μου τριβόλους και ακάνθας εν τη μάχη. Ήθελε περάσει διαμέσου αυτών, ήθελε κατακάψει τα αυτά μου. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το αμπέλι λοιπόν που είναι ο Κύριος μας είναι ένα αμπέλι το οποίο φέρνει καρπό και το αμπέλι δύο πράγματα κάνει. Ή θα φέρει καρπό ή θα καεί. Δεν κάνει το ξύλο του αμπελιού για τίποτα άλλο. Δεν είναι τυχαία όλες αυτές οι παραβολές που λέει ο Κύριος ή οι εικόνες που φέρνει ο Κύριος. Δεν είναι τυχαίες, αδέρφια. Είναι γραμμένες από το Θεό. Δεν κάνει τίποτα άλλο το ξύλο. Τα άλλα δέντρα μπορεί να, ξέρω κι εγώ, ένα δέντρο να κοπεί, το χρησιμοποιούν να κάνουν ένα έπιπλο. Το αμπέλι ή θα φέρνει καρπό στα φύλλη και το κρασάκι ή θα πάει για τη φωτιά. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Και ευχαριστούμε τον Θεό που εμείς είμαστε κλίματα που φέρνουμε καρπό, αδέρφια. Φέρνουμε καρπό και ο Κύριος θέλει να φέρουμε περισσότερο καρπό. Εάν μείνετε εν εμή, λέει ο Κύριος, και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πάλι το εάν, εάν μείνετε εν εμή. Και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν. Πώς μένω εν Χριστώ, όταν τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα μου. Τότε μένω εν Χριστώ. Και λέει, εάν μείνετε εν εμή, τότε λέει πλέον θα ζητάτε και θα γίνει ό,τι ζητάτε. Γιατί, Κύριε, δεν μου δίνεις. Είναι μερικές φορές βέβαια που μένουμε εν Κύριο και ο Κύριος έχει το λόγο του. Αλλά υπάρχουν και φορές, αδέρφια, που ο Κύριος λέει, τι να σου δώσω, αφού δεν μένεις εν εμή. Να σου δώσω και να το πάρεις, να το χρησιμοποιήσεις για άσχημο σκοπό ή να έχεις την εντύπωση ότι είσαι δικός μου και να μην είσαι δικός μου. Ο Κύριος έρχεται και μας ελέγχει, αδέρφια, και ελέγχει την εκκλησία του. Είναι αυτός ο οποίος είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν. Τα λόγια μου να μένουν μέσα σας. Τότε αυτή είναι η ένωση, αδελφοί. Να δεχόμαστε το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μας. Όταν μένει ο λόγος του Θεού μέσα σου, μένεις εν Χριστώ. Και ο Κύριος μένει μέσα σου. Δόξα τω Θεώ. Αυτή η μεγάλη ευλογία. Και τότε θα παίρνουμε. Ζητείτε, λέει, και δεν λαβάνετε, λέει στον Ιάκωβο, γιατί κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στα διδονά σας. Κύριε, δώσ' μου και αυτό, δώσ' μου και αυτό, δώσ' μου και αυτό. Και μερικές φορές χριστιανοί ασχολούνται μόνο με τα υλικά. Πόρες ξεκινάνε, δώσ' μου και αυτό, δώσ' μου και στη δουλειά μου, δώσ' μου το αυτοκίνητο. Πνευματικά, εμείς τον Κύριο τον έχουμε για να μας δίνει. Δεν τον έχουμε τον Κύριο για να μας δίνει αυτά τα υλικά, θα μας τα δώσει. Τον Κύριο τον έχουμε, αδελφοί, γιατί μας έδωσε αιώνια ζωή. Γιατί έδωσε το αίμα του για μας. Σταυρώθηκε για μας. Θα έρθει μια μέρα να παραλάβει την εκκλησία του. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Γι' αυτό τον έχουμε τον Κύριο. Δεν πειράζει πώς περνάμε εδώ. Μπορεί να περνάμε καλά, μπορεί να περνάμε άσχημα, με δυσκολίες, με θλίψεις. Καθαρίζει το αμπέλι ο Κύριος. Αλλά όμως, αδελφοί, αυτό το οποίο, για το οποίο ήρθαμε στην εκκλησία, δεν να πάνε καλά οι δουλειές μας. Είναι μερικοί που έρχονται και λένε όλο να πάει καλά. Και άμα δεν πάει καλά, να, ο Κύριος με ξέχασε. Δεν σε ξέχασε ο Κύριος. Ο Κύριος επιτρέπει να μην πάει κάτι καλά και στη δουλειά σου για να συνέρθεις και να συνέρθω. Να συνέρθουμε, αδέρφια. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε, είστε μαθητές μου. Πώς δοξάζω τον Κύριο? Με τους ύμνους το δοξάζω, αδερφοί. Αλλά ο Κύριος θέλει όχι λατρεία χιλέων μόνο, αλλά και λατρεία καρδιάς. Πολλές φορές λέμε, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και το παράπονο με το λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, διάβαζα αυτές τις μέρες τον προφήτη τον Οσιέ, το παράπονο του Θεού ήταν με το λαό του, ο οποίος έλεγε όλο επιστρέφουμε, έλθετε, ας επιστρέψουμε, έλθετε, και επιστρέφανε με το στόμα, όχι με την καρδιά. Και ο Κύριος λέει, έλεος θέλω και όχι θυσία. Έλεος. Δηλαδή, δεν θέλω θυσία. Θέλω την καρδιά σας. Δεν θέλω να φέρετε θυσίες. Και θυσίες που πηγαίνανε και καμιά φορά και το τελευταίο, πηγαίνανε ο λαός Ισραήλ. Αυτό δυσαρεστούσε τον Κύριο. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει μια λατρεία καρδιάς. Θέλει να τον λατρεύουμε από την καρδιά μας.
και να δοξάζουμε τον Κύριο με τη ζωή μας. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Πώς δοξάζω το Θεό? Με τα λόγια μου, με την ωραία προσευχή, καλά είναι αυτά, με τον ύμνο, πολύ ωραία είναι. Αλλά πρέπει να βγαίνουν μέσα από την καρδιά, αδέρφια. Να ψάλω μέσα από την καρδιά, λέει, άδοντες και ψάλω σε καρδία συμπόλου. Η ζωή μου να είναι μια ζωή που θα δοξάζει τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού μας λέει, ο Πέτρος, ότι σε μερικούς χριστιανούς εξαιτίας σας, λέει, βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Ο μη γέννητος έκανε από εμάς, αδελφία. Αλλά να δοξάζουμε τον Κύριο με τη ζωή μας. Να δοξάζουμε τον Κύριό μας με τον καρπό τον οποίον έχουμε. Και να λένε, αυτός είναι χριστιανός. Πήγα σε μια επαρχία, εκεί βέβαια με ξέρανε κιόλας, και πήγα σε ένα φαρμακείο και μιλούσαμε. Έλεγε αυτή η αιρετική, ξέρουν ότι εγώ είμαι στην ίδια εκκλησία, αυτή είναι αιρετική. Σταμάτησε εκεί τώρα, τι να του πω, λέω. Αλλά μου λέει, εγώ ξέρω έναν, ναι, ο οποίος είναι πραγματικά χριστιανός από αυτούς. Λέω, σαν κι αυτόν να γίνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είχε καλή μαρτυρία ο αδελφός. Ακούστε, ενώ τους κατηγορούσαν σαν αιρετικούς, αλλά γι' αυτόν, λέει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Και μου ανέφερε το όνομα, τον ήξερα τον. Ήταν ένας Άγιος αδελφός. Και δόξασα τον Θεό, λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε. Έτσι δοξάζεται ο Κύριος, αδέρφια. Και έτσι να το δοξάζουμε για να πάρουμε και μισθό. Καθώς εμέ ηγάπησε ο Πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Ακούστε πόσο ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία του και εμάς. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη σχέση και την αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό. Με τον ίδιο τρόπο, λέει, και εγώ σας αγάπησα. Καταλαβαίνουμε τι αγάπη έχει ο Χριστός για μας, αδελφοί. Και ο Πατέρας. Δόξα τω Θεώ. Τόσο πολύ αγάπη. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μας λέει, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Μείνατε όμως εν τη αγάπη μου. Ακούστε κάτι που λέει ο Κύριος. Εγώ σας αγαπάω. Ο Κύριος μας αγαπάει, αδέρφια. Αλλά πρέπει και εμείς να μείνουμε στην αγάπη του. Και όταν λέμε να μείνουμε στην αγάπη του, να τον αγαπήσουμε. Αυτό σημαίνει μείνατε εν τη αγάπη μου. Ένα μεγάλο μυστικό, αδελφοί, του λόγου του Κυρίου. Αν θέλουμε να πάμε καλά πνευματικά, είναι η πρώτη εντολή πασών. Άμα το κάνεις αυτό και το κάνω αυτό, μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα και γίνονται. Θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας, τον αγαπάμε, αδέρφια, έτσι? Αν τον αγαπάμε έτσι, είμαστε ευλογημένοι, δόξα τω Θεώ. Η πρώτη και δευτέρα, λέει ο μη αυτής, είναι θα αγαπήσεις τον πλησίο σαν τον εαυτό σου. Αλλά πρώτη πασών θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Με όλη την καρδιά. Είναι, αυτό λέει, μείνατε εν τη αγάπη μου. Να μείνουμε στην αγάπη του Κυρίου. Ο Κύριος μας αγαπάει. Αγαπάει και όλο τον κόσμο. Αλλά δεν θα σωθεί όλος ο κόσμος. Μας αγαπάει. Αλλά ποιος μένει στην αγάπη του Κυρίου? Και πώς μένω στην αγάπη του Κυρίου, αδελφοί? Εδάφιο 10. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Φυλάς τις εντολές του Κυρίου. Θα μείνει στην αγάπη μου. Λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, εάν της αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι εν αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν τον αγαπάει. Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν. Δεν θα σωθούν όλοι όμως. Θα σωθούν αυτοί που δεχθήκανε την αγάπη του. Και λέει, αν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι εν αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος, και εδώ μιλάει σε πιστούς, ο Ιωάννης, αν αγαπάει τον κόσμο ένας πιστός, δεν αγαπάει το Θεό. Ποιον αγαπάς? Δεν μπορεί να δουλεύουμε δύο κυρίους, αδέρφια. Ή τον ένα, λέει, θα αγαπήσει και τον άλλο θα μισήσει. Δεν γίνεται λατρεύετε, λέει, και να ακολουθείτε και να λατρεύετε Θεό και μαμονά μαζί. Δεν γίνεται. Και εδώ, αδελφοί, είναι μια ωραία οδηγία. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Η αγάπη του Κυρίου είναι πολύ μεγάλη για μας, αδέρφια. Αλλά θα πρέπει όμως να μείνουμε σε αυτή την αγάπη. Να μην λέμε, μα αγαπάει ο Θεός, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, επειδή με αγαπάει ο Θεός. Είναι μερικές τέτοιες νοοτροπίες. Ο Θεός είναι αγάπη, αδελφέ. Κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι έλεος. Είναι αγάπη, αλλά εσύ δεν μένεις, και εγώ δεν μένω, αν δεν μένουμε, όποιος δεν μένει στην αγάπη του Θεού.
Αυτό, αδελφοί, εξαρτάται από εμάς, το εάν αυτό. Γι' αυτό λέει, λοιπόν, εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Εάν, αν θες να μένεις στην αγάπη του Κυρίου, να απολαμβάνεις την αγάπη του Κυρίου και να έχεις μέσα σου αγάπη για τον Κύριο, φυλάς τις εντολές του. Δεν μπορώ να λέω αγαπάω τον Κύριο και δεν κάνω τις εντολές του. Είναι ψέμα. Δεν γίνεται. Είναι ασύμβατο. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Πάλι ο Ιωάννης. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού. Και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη, αδελφοί. Αγαπάω, σ' αγαπάω, Κύριε. Ο Κύριος λέει και για μεταξύ μας την αγάπη. Μην αγαπάτε, λέει, με γλώσσα και με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Σ' αγαπάω, Κύριε. Ναι, με αγαπάς. Φύλαξε τις εντολές μου. Εκεί θα δείξεις ότι με αγαπάς. Εκεί θα δείξεις ότι με πιστεύεις. Σε πιστεύω, Κύριε. Κάνε αυτό το οποίο λέω. Και είναι, αδελφοί, πρακτικά πράγματα τα οποία θα προσέξουμε περισσότερο, θα απολαμβάνουμε περισσότερο την παρουσία του Κυρίου μας και θα προχωρήσουμε πιο καλά πνευματικά. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και πάλι ο Ιωάννης ο μαθητής αγάπης, στη δεύτερη επιστολή, λέει, αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Το τονίζει. Ο ορισμός της αγάπης, αδελφοί, είναι να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αν περιπατούμε κατά τις εντολές αυτού, αν είμαστε ενωμένοι με το Χριστό, δεν μπορεί να μην αγαπάμε τον αδερφό μας. Δεν μπορεί να προσπαθήσω να αγαπήσω τον αδερφό μου, εάν δεν αγαπάω πρώτα τον Κύριο. Εάν δεν κάνω αυτά που μου λέει ο Κύριος. Αν κάνω αυτά που μου λέει ο Κύριος, μπορώ να μην αγαπάω τον αδερφό μου, αφού είναι εντολή του Κυρίου. Η εντολή του Κύριου, και έτσι τελειώνει ο Κύριος, ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Το συμπέρασμα. Σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Μπορεί να μην αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Εάν δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον, αν δεν αγαπάω τον αδερφό μου, σημαίνει ότι δεν αγαπάω και τον Κύριο. Και αν αγαπάω όμως τον Κύριο, θα αγαπήσω και τον αδερφό μου. Αν αγαπάω τον Κύριο, μπορώ να σας πω ψέματα. Αν αγαπάω τον Κύριο, μπορεί να σας αδικήσω. Αν αγαπάω τον Κύριο, μπορεί να κάνω κακό σε κάποιον, να κάνεις κακό σε κάποιον. Όχι, αδερφοί, δεν μπορούμε. Το μεγάλο μυστικό, θα αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας. Και ρωτάνε και οι άνθρωποι και οι νέοι και πιστοί και δουλειοί, πώς θα κάνω το λόγο του Θεού, πώς θα κάνω το θέλημα του Θεού. Αγάπησέ τον, με όλη σου την καρδιά, και θα μπορείς να τα κάνεις όλα μετά. Όλα θα μπορείς να τα κάνεις που σου ζητάει ο Κύριος, γιατί η εντολή μου, λέει, δεν είναι βαριές. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ, λέει ο Κύριος. Και αυτή είναι η αγάπη, αδελφή, στην οποία πρέπει να μείνουμε. Και ένα σημείο μεγάλο, ότι δεν αγαπάμε τον κόσμο, αδελφοί. Πέρασε η ώρα μας. Δεν αγαπάμε τον κόσμο. Εάν αγαπάμε τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι αυτό. Και για χριστιανούς μιλάει. Μακριά από τον κόσμο, αδελφιά. Μακριά από τα κοσμικά φρονήματα. Την επιθυμία των οφθαλμών, όλα αυτά, την αλαζονία του βίου, όλα αυτά μακριά. Και όταν είμαστε μακριά, σημαίνει ότι αγαπάμε τον Κύριο. Δόξα τω Θεώ. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να έχουμε χαρά και η χαρά να είναι πλήρης. Καμιά φορά λέμε, ο χριστιανός πρέπει να έχει χαρά, και πρέπει να είμαστε γεμάτοι από χαρά. Αλλά η χαρά έρχεται σαν αποτέλεσμα ότι είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Αν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, θα έχεις χαρά συνέχεια. Δεν θα είμαστε κάτω. Αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, σημαίνει δεν είμαστε καλά ενωμένοι με τον Κύριο. Δεν προσέχουμε. Να προσέξουμε, αδελφοί, αυτή την ωραία σχέση με τον Κύριό μας. Την ένωση αυτή με τον Κύριο. Πώς? Σύμφωνα με τις εντολές του. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει. Και γι' αυτό τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε για να τα μαθαίνουμε ή να τα ξέρουμε και να μην τα εκτελούμε. Τα διαβάζουμε για να γίνει η ζωή μας. Για να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Αμήν, αδελφιά μου.